Προηγήθηκε λοιπόν το γνωστό τραγούδι, το Survivor, Eye of the Tiger. Αποκλειστικά λοιπόν για τον πρωταβλητή, για τον ελίσιμο το μαδί του. Καθιερωμένες φωτογραφίες λοιπόν πριν τη σέντρα. Με τους αρχηγούς, το διαιτητικό τρίο. Στο σημείο αυτό να μην λησμονήσω να παραθέσω τις συνθέσεις στον αγώνα του αγώνα. Για τον ελίσιμο το μαδί του. Ο Τζουβελέκης αγωλπός, ο Τσίφτης με τον Τσιότρα στα κέντρα της γραμμής. Λικολάρη και Μουρόπουλος στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Γραμματίκας με Χάβο στα δεξιά, ο Παθανασίου, ο Νίκος αριστερά, ο Παρδάλης, ο Βορμπινός με τον Παθανασίου, τον Δημήτρη στην επίθεση. Για την ομάδα του Ηρακλή Μωδίου, ο Καλιακάτσο στα γκολπόστ. Για να κούδει στο δεξί, Σαχινίδη στο αριστερό κέντρο τη γραμμή. Στου Γιαννίδη και Σφιντσιώτη στο κεντρικό δίδυμο. Το Ρωσιάν και Μπιρμπιχάτζε στο σταχάβ δεξιά, ο Γιουρίδη αριστερά, ο Σουλτάνη. Παδημητρίου και Δήμψη στην επίθεση. Και φύγαμε λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν το παιχνίδι πριν τη μεγάλη γιορτή εδώ στη Μάδιτο. Πρώτο στο κεφάλι ο Μπιρμπιχάτζε. Εδώ στον πρώτο χρόνο τρέχει να γυρίσει πιο πίσω στον Γιανακούδη. Πίσω στον στο Γιαννίδη. Πρώτο στην μπάλα ο Σαχινίδης, πιο αριστερά σε πλάγιο. Επαναφορά για τον Ελισποντό. Πίσω η μπάλα στον Τσίφτη. Ο τελευταίος μοιράζει με τη μία στον Λικολάρη. Πιο αριστερά το Χάβος κάνει την κίνηση, γίνεται αποδέκτης, θέλει στήριγμα, το βρίσκει με τον χρόνο στον Παθανασίου του Δημήτρη. Από εκεί και πέρα ο Μουρόπουλος, ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο πάντοτε από την αμυντική γραμμή για την ομάδα του Ελισποντού. Πλασαριστά για τον Τσίφτη και πάλι συνεργασία των δύο με τον Τσιότρα. Να κινείται δεξιά του. Ο Τσίφτης βέβαια πήγε να ανοίξει το σπιν, βρήκε χώρο. Η μπάλα στο δέκ δεν κατέληξε στα πόδια του, περισσότερο σε πλάγιο στην προσπάθειά του. Επαναφορά σε πρώτο χρόνο, η μπάλα παραμένει στα πόδια του Παπαδημητρίου με φάουλ. Και ένα φάουλ πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Προφανώς θα πάει για μεγάλη μπαλιά. Θα σκάψει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή στα χέρια του Τσουβελέκη. Τσουβελέκης με ένα δυνατό βολέ θα τη στείλει στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου θα πέσει πρώτος πάνω της. Πρέπει να είναι ο Γιανακούδης, εκείνος ο οποίος πήγε να γυρίσει το κορμί του και έστριψε στον Παθανασίου του Δημήτρη. Ο τελευταίος θα συνεργαστεί με τον Βορμπινό, πίσω η μπάλα στον Παθανασίου τον Νίκο. Και πάλι ο Βορμπινός γίνεται αποδέκτης, ξεκινάει την κούρσα ο Παθανασίου ο Δημήτρης, δεν τον είδε, προτιμάει μετά τον, τη δεξιά πλευρά και δει τον Τσιότρα. Η μπάλα γυρίζει από πλευρά σε πλευρά στα σίγουρα για την ομάδα του Ελισποντού. Από τα αριστερά ο Χάβος είναι ελεύθερος, ο Λικολάρη προτιμάει τον στόπερ. Σε μια μεγάλη παλιά που έχει στόχο ποιον, πρέπει να είναι ο Παθανασίου ο Νίκος, εκείνος ο οποίος κινείται. Όχι, είναι ο Παθανασίου Δημήτρης. Και είναι πλάγιο με τον Γιανακούδη. Επαναφορά πίσω στον στόπερ τον Στουγιαννίδη. Ο τελευταίος θα γυρίσει με τη μία στον Σφιντσιώτη. Πιο αριστερά το Σαχινίδης κάνει την κίνηση, χάνει και το κοντρόλ, παραχωρεί το πλάγιο. Επαναφορά με τον Βορμπινό, θα παίζει την μπάλα πιο πίσω. Συνεργασία των δύο ποδί καρπούς για τον Ηρακλή. Σε μια προθυμένη παλιά για τον Μπιρμπιχάτζε βέβαια. Πιο δεξιά του με τον Παδημητρίου στην κορυφή. Αριστερά τώρα ο Χάβος ελέγχει. Πίσω η μπάλα στον στόπερ. Κατεβαίνει και ο Μουρόπουλος να δω στήριγμα. Μπιρμπιχάτζε πρώτος στα ανασταλτικά του καθήκοντα να τον πιέσει βέβαια, εάν και εφόσον ο Μουρόπουλος περάσει τη σέντρα, τον περιμένει βέβαια εκεί σε εκείνο το σημείο σταθερός πάντοτε. Πίσω η μπάλα από τον Μουρόπουλο για τον Τσεβελέκη.
Αριστερά του στον Λικολάρη. Πιο αριστερά ο Χάβος είναι έτοιμος να ξεκινήσει την κούρσα. Ο Λικολάρη προτιμάει τον Τζιβουέλεκ και πάλι. Μεταβίβαση μπροστά για τον Μουρόπουλο. Πίσω η μπάλα από τον αρχηγό σε μια προθυμένη παλιά που έχει στόχο και πάλι τον Πρίπι Χάτζε. Λικολάρη για τον Τζιβουέλεκ. Και πάλι ο Λικολάρη ελέγχει. Πίσω η μπάλα στον στόπερ για τον Μουρόπουλο. Από εκεί πιο μπροστά του Παθανασίου ο Νίκος είναι έτοιμος να ξεκινήσει την κούρσα. Δίνει στήριγμα και τον βρίσκει βασικά. Σε προχωρό πρέπει να ήταν ο γραμματίκας εκείνος ο οποίος κινήθηκε στο πρόσωπό του. Μαζί με τον Μουρόπουλο βέβαια στα χαφ. Πίσω η μπάλα στον Λικολάρη και πάλι από εκεί στον Μουρόπουλο και, και με μια μεγάλη παλιά με στόχο τον Παθανασίου τον Δημήτρη ο οποίος ελέγχει. Από τον άξονα είναι ο Παρδάλης, εκείνος ο οποίος κινήθηκε πολύ πολύ στα πρόσωπα των αμυντικών. Ο Φορμινός ήταν εκείνος ο οποίος πήρε την επέλαση και την πρωτοβουλία, αν μη τι άλλο. Ως μη έχωνα άλλη επιλογή, τράβηξε ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Καλιάτσου. Καλιακάτσου. Μπαλιά στον άξονα κεφαλιά, πάσα για τον Φορμινό και πάλι παιχνίδι των δύο. Κατεβαίνας ακόμη πρέπει να είναι ο Μουρόπουλος, εκείνος ο οποίος γύρισε πιο πίσω στα στόπερ. Και από μακρύνει ο Τζουβελέγκης βέβαια πρωτού. Ο Σεντρεφόρ γίνει επικίνδυνος για τα καρέ του. Κεφαλιά από τον Αργυρούδη. Σε πρόχρονο η μπάλα πίσω από τα χαφ για τον Αμουρόπουλο. Πιο αριστερά το Τσίφτης κάνει παιχνίδι. Γυρίζει πιο πίσω, πρέπει να είναι ο γραμματίκας. Με τη μία η προθυμένη μπαλιά για τον Παθανασίου τον Νίκο είναι φαουλ. Και ένα φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Αργυρούδης πάω στην μπάλα. Ηρακλής ο οποίος δεν έχει τίποτα να χάσει πέραν από το να δείξει το θετικό του πρόσωπο για να κλείσει τη χρονιά βέβαια. Μία αγωνιστική ακόμα απομένουν για τους Ηρακλήδες κεφαλιά σε προχρόνο out βέβαια. Μία αγωνιστική ανέφερα λοιπόν ότι απομένει για την ομάδα του Μωδίου. Αυτή με το βρασίδα βρασνών. Όπως όλα δείχνουν, αν υπήρχε περιθώριο μερικών αγωνιστικών ακόμα θα μπορούσε να υποθεί κάποιο σχόλιο ότι μπορεί να κυνηγήσει και τα play-off. Ωστόσο, τουλάχιστον με τη φετινή προσπάθεια είναι στους 31 βαθμούς. Είναι περίπου στην 7η θέση, αν δεν κάνω λάθος. Και κλείνει τη χρονιά του θετικά. Επαναφορά μπροστά, κεφαλιά, πάσα πιο πίσω. Η μπαλά παίρνει ύψος από τον Τσιότρα. Θέλει να ξεκινήσει την κούρσα πάντου από τον άξονα, γυρίζει με τη μία στον Μουρόπουλο. Από εκεί πιο αριστερά του στον Χάβο. Από εκεί ο Λικολάρη κάνει παιχνίδι. Γυρίζει με τη μία στον Τζουβελέκη για την ομάδα του Ελίσποντου. Χωρίς να βιάζεται καθόλου εδώ και πάλι ο Λικολάρη. Πίσω στον Τζουβελέκη και πάλι δύο του συνεργάζονται. Θα φύγει μεγάλη παλιά με στόχο τον άξονα. Κεφαλιά πάσα από τον Παρδάλη. Δεν κινήθηκε κανένας βέβαια πέραν του Τσιότρα στο πρόσωπό του. Πιο αριστερά βέβαια. Ο πρώτος ο Παρδάλης. Σε μια ενδεχόμενη συνεργασία που θα μπορούσε να ανοίξει ένα δυνατό σπριντ για να εμβολήσει όποιον βρει μπροστά του. Σίγουρα. Επαναφορά σε προχρόνο από τον Τσιφτή. Πίσω η μπάλα στα στόπερ. Από εκεί με τη μία στον Μουρόπουλο, ο οποίος ελέγχει πιο αριστερά του στον Λικολάρη. Μπροστά του ο Χάβος. Λικολάρη προτιμάει βέβαια και πάλι τον Μουρόπουλο. Μεγάλη παλιά που έχει στόχο τον Βορμπινό. Παιχνίδι των δύο, κατεβαίνει και ο Αθανασίου Δημήτρης θα δώσει στήριγμα, γυρίζει με τη μία στον Χάβο. Συνεργασία και πάλι των δύο. Σε μια μεγάλη παλιά που έχει στόχο δεξιά, πτέρυγα από εδώ. Θα φύγει συνεργασία και πάλι για τον Τσιότρα, ο οποίος θέλει να απαντήσει περιοχή, θα φύγει το σούτ σε πρώτο χρόνο από τον Μουρόπουλο. Έγινε η σέντρα στην άλλη πλευρά, σε πρώτο χρόνο βέβαια εκείνος ο οποίος κατέβασε την μπάλα, ήταν ο εξτρέμ, ο δεξιός εξτρέμ. Συνεργάστηκε με τον Τσιότρα, κατέβηκε και ο Μουρόπουλος. Όσο θα μην κάνει τόσο βέβαια και να σουτάρει, η μπάλα κατέληξε out.
Γιαννακούδης τώρα για τον Ηρακλή Μωδίου. Έτοιμος να ξεκινήσει την επίθεση για τον Ηρακλή Κεφαλιά. Πάσα στην δεξιά, πτέρυγα. Πρώτος πάνω στην μπάλα, ο Μπριμπιχάτζε κοντά του. Ένας ακόμη, οι δυο του συνεργάζονται. Θα βαντήσει περιοχή, θα σεντράρει στον άξονα, θα σερβίρει για την ακριβία στα χέρια του Τζουβελέγγι. Είναι τοπικό το ντέρμπι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έτσι βέβαια. Το Μόδι είναι το διπλανό χωριό από τη Μάδητο. Μπάλα περνάει, φαουλ. Μια μεγάλη παλιά από τον Ροσιάν. Με στόχο την επίθεση, πρώτος πάνω στην μπάλα είναι ο Κόφτης. Γυρίζει με τη μία στον Παρδάλη, ο τελευταίος θα μοιράσει όπως όποιον ακολουθήσει βέβαια την προσπάθειά του. Πρώτος πάνω στην μπάλα έπεσε ο Τσίφτης, ποιος δίνει την προσωπική μονομαχία μπροστά του ο Τσιόντρας. Θα κερδίσει τη μονομαχία, θα παραχωρήσει το φάουλ βέβαια. Από μια μεγάλη απόσταση θα φύγει σέντρα σουτ στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτος πάνω στην μπάλα του Γιάννης, ο οποίος θα γυρίσει όπως το δεξί. Η μπάλα θα φύγει out. Φυσικά ένα γήπεδο κατάμεστο, δεν ξέρω αν έχετε πάρει ένα πλώτο πλάνο ήδη από τις εξέδρες. Υπάρχει πολλής κόσμος εδώ για να πανηγυρίσει με τον τοπικό Ελίσποντο. Το γέμισμα από τον Τζουβελέκη μεταβίβαση στον άξονα κεφαλιά, πάσα από τον Μουρόπουλο, υπάρχει φαουλ. Παπαδημητρίου με τον Μπριμπιχάτζε. Ένα κλασικό ντουέτο για τον Ηρακλή Μωδίου. Πολλές φορές μπορεί να συνεργαστεί από δεξιά πλευρά. Έτσι όπως φάνηκε τουλάχιστον σε μια πολύ καλή αντεπίθεση που έκανε ο Ηρακλής απέναντι από το καλύτερο του Τζουβελέκη. Εδώ και πάλι με τον Μπριμπιχάτζε να ελέγχει. Στην προθυμένη γραμμή μπροστά με στόχο τον Σουλτάνη. Μπάλα καταλήγει στα πόδια του Λικολάρη. Από εκεί με τη μία στον Τζουβελέκη για τον Ελίσποντο. Δεξιά του ο Τσίφτης κάνει την κίνηση, γίνεται αποδέκτης, να αποφύγει ένα εμπόδιο και δει του Δίντσι, ο οποίος τώρα για τον πιέσει πρώτος βέβαια πάνω στην μπάλα. Από εκεί πέρα ο Ηρακλής κάνει παιχνίδι, γίνεται και αποβελείται του λάθους, κερδίζει το φάουλ. Θα πάει για μεγάλη παλιά σίγουρα από αυτήν την απόσταση. Σέντρα σουτ στον άξονα κεφαλιά. Πρώτος ο στόπερ, ο πρώτος ο σέντερ φορ. Με το κεφάλι πρέπει να ήταν ο Δίντσης ή ο Παναδημητρίου. Τον έχω πρόσωπο, είναι δύσκολο να διακρίνω βέβαια από αυτήν την απόσταση. Πολύ καλό στην κίνηση βέβαια. Αν έστριβε το λαιμό του λίγο καλύτερα θα μπορούσε να πετύχει αστεία. Και ήταν ο Παναδημητρίου, με δικαιώνει. Εδώ στο ελεύθερο από τον Τζουβελέκη. Την μπάλα πιο πίσω για τον Γιαννακούδη. Πλάγιο. Επαναφορά από τον Γιαννακούδη και πάλι. Μεταβίβαση πιο μπροστά σε πρώτο χρόνο ο Παναδημητρίου.
συνεργασία των τριών για την ομάδα του Ελίς Ποντού. Με τον Παπαθανασίου του Δημήτρη να γυρίζει με τη μία στον Χάβο. Κοντά το Λικολάρια εδώ στήριγμα γυρίζει με τη σειρά του στον Γραμματικά. Ο τελευταίος θα ψάξει και θα βρει τον Παπαθανασίου τον Νίκο. Θα γίνει και πάλι αποδέκτης, θα μοιράσει στον Μουρόπουλο και πάλι από τον άξονα για την ομάδα του Ελίς Ποντού. Η Βηλαντή σέντρα έχει στόχο τον Παπαθανασίου τον Δημήτρη. Προτού η μπάλα κυλήσε πλάγι, ο Χάβος πήγε να κάνει μια καλή ενέργεια, πήγε να σώσει την μπάλα. Επαναφορά μπροστά με τον Αργυρούδη, Βορμπινό σε πλάγιο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ένα 15 λεπτό εδώ στη Μάδητο. Δεν έχει ανοίξει το σκορ ακόμη. Το σήμα της μπάλας από τον Στουγιαννίδη, μεταβίβαση μπροστά, ήταν και ο Αργυρούδης εκείνος ο οποίος κινήθηκε. Πρώτος βέβαια ο Γιανακούδης εκείνος ο οποίος επανέφερε, είναι πλάγιο. Επαναφορά από τον Τσίφτη, μεταβίβαση για τον. Θα διορθώσω. Για τον Βορμπινό. Με την επαναφορά από τον Γιανακούδη. Πίσω η μπάλα στον Λικολάρη. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Αργυρούδης, ο οποίος ελέγχει τον Ηρακλή. Στην προθυμένη γραμμή μπροστά πήγε να τσιμπήσει την μπάλα και ο Λικολάρη λίγο καλύτερα ήθελε βέβαια. Για να μην τη χάσει από το κοντρόλ του. Η μπάλα χαμηλά για τον Μπριμπιχάτζο, ο οποίος κάνει παιχνίδι, γυρίζει με τη μία στο Παπαδημητρίου και οι δυο συνεργάζονται. Έχει κατέβει και ο Δήμης να δώσει στήριγμα. Στην κορυφή της επίθεσης δεν υπάρχει κανένας βέβαια πέραν του πλάγιου χαφ. Πρέπει να είναι ο Αργυρούδης εκείνος ο οποίος κινήθηκε από τα αριστερά. Συνεπώς αν έφευγε σέντρα θα πρέπει να κάνει κίνηση βέβαια στον άξονα για να γίνει αποδέκτης. Το γέμιζα από τον Τσκουβελέκη. Κεφαλιάσε με τον χρόνο και πάλι με το κεφάλι. Σε τρέχει να κατεβάσει πρώτος ο Χάβος. Είχε την υπό την προσωπική εποπτεία του Μπιμπιχάτζε πάντοτε. Εδώ σε με τον χρόνο είναι ο Αρχιούς εκείνος ο οποίος πατάει μπάλα. Έτοιμος να στρίψει το κορμί του, έτοιμος να κάνει και τη σέντρα. Διστάζει το στιγμή, αλλάζει πόδι. Σερβίρει στον άξονα. Κάνει την μπάλα από λάθος. Εμβολείται και πάλι ο Μπιμπιχάτζε, ο Γιανακούδης, εκείνος ο οποίος κινήθηκε βέβαια δεξιά από τον Μπιμπιχάτζε. Πήγε να τσιμπήσει την μπάλα με προβολή και εδώ είναι η μοναδική ευκαιρία τώρα για τον Ελίσμο να ξεδιπλώσει σε δικές του αρετές, να φύγει ενδιασμός. Είναι στον άξονα ο ένας, ο Βορμπινός δεξιά του, ένας ακόμη πρέπει να ήταν ο Παρδάλης εκείνος ο οποίος κινήθηκε. Για να ανοίξει την άμυνα περισσότερο, να περάσει κάποιος σεντερφόρ για να κάνει τη ζημιά. Επαναφορά από τον Γιανακούδη, η μπάλα πιο μπροστά για τον Δήμτση, ο τελευταίος θα ψάξει και θα βρει τον Παπαδημητρίου και το κλέψιμο με τον Παπαθανασίου τον Δημήτρη θα γυρίσει τον άξονα για τον Φορμπινό. Ο τελευταίος θα ψάξει και θα βρει τον Τσιόντα, ο οποίος θέλει να πάρει καλή θέση μπροστά από τη μεγάλη περιοχή για να κάνει τη σέντρα. Πρώτος πάω στην μπάλα ο Τσίφτης, δίνει την προσωπική μονομαχία με τον Σουλτάνη. Επαναφορά υπάρχει. Φάουλ.
και στο ελεύθερο ο Τσουβελέκης. Ηρακλής, ο οποίος χωρίς να βιάζεται, κρατάει τα ημεία του αγώνα μέχρι στιγμής. Δεν έχει εξαπολύσει βαριάς μορφής επίθεση προς τη μεγάλη περιοχή. Έχει το Βορμπινό, τον Μπαρδάλη και τον Παναθανασίου ουσιαστικά τα δυνατά του σημεία στο ύψος περιοχής. Δεν έχει απειλήσει μέχρι στιγμής την εστία του Καλιακάτσου. Εδώ το γέμισμα από τον Ροσιάν στη μεγάλη περιοχή, πρόσωπα στην μπάλα ο στόπερ. Και πάλι προτού εκείνη απομακρυνθεί εκ του ασφαλούς από την περιοχή, θα γυρίσει από πλευρά σε πλευρά για τον Γιάννα Κούδη σε πλάγιο. Επαναφορά από τον τσίφτη μπροστά για τον Μουρόμπλο. Όχι, από τον Διοδόσο, από τον Νικολάρη. Από εκεί και πέρα είναι ο Παρδάλης, εκείνος ο οποίος γυρίζει με τη σειρά του στον Σαχινίδη. Σε μια προθυμένη παλιά μπροστά σε πλάγιο. Επαναφορά από τον τσίφτη από τα δεξιά. Με το στήθος ο Βορμπινός και πάλι πίσω στον πλάγιο μπακ. Το κέμισμα από τον στόπερ σε πρώτο χρόνο. Τρέχει ο Βορμπινός να δώσει τη μονομαχία. Πάντοτε με τον Μουρόπουλο να ελέγχει, να γεμίζει τα δεξιά του. Προσπαθώ στην μπάλα. Είναι ο Τσιώτας, ο οποίος γυρίζει στον άξονα, θα φύγει shootout. Από τον Βορμπινό. Ανοιχτά από τον Καλιακάτσο, πιο δεξί, πιο αριστερά του στον Σαχινίδη. Ο Σιντσιώτης του κάνει νόημα, θέλει να γίνει αποδέκτης, η μπάλα παίζεται και πάλι στην προθυμένη γραμμή και σε πλάγιο. Το Χάβο τον έχει μπερδέψει με τον Βορμπινό. Αλλά δες, μη είπαν από Σαλονίκη. Είναι αντίθετα. Μπαλά και πάλι στον άξονα σε πρώτο χρόνο, είναι φάουλ. Θα φύγει μεγάλη μπαλιά με στόχο του Παναθανασίου τον Νίκο. Έτσι όπως κινήθηκε πάντοτε στο πρόσωπο του στόπερ. Τον στόπερ μαζί με τον Βρυμπιχάτσε βέβαια στην προσωπική μονομαχία. Ενδιαφέρον το ζευγάρι κυρίως από το παιχνίδι του άξονα. Αυτό του Βρυμπιχάτσε με τον Παναθανασίου τον Νίκο. Η μπάλα περνάει μπροστά για τον Βρυμπιχάτσε, ο οποίος ανοίγει το σπριντ. Πρώτος πάω στην μπάλα είναι ο Λικολάρη. Ποιος ο οποίος θα κερδίσει. Τη μονομαχία, θα φύγει μπάλα σε πλάγιο. Σε out. Το γέμισμα από τον Τζουβελέκη, μπάλα πιο αριστερά για τον Μουρόπουλο. Σε πρώτο χρόνο ο Βορμπινός κερδίζει τη μονομαχία, μοιράζει τα αριστερά του και πάλι για τον δεύτερο είναι πλάγιο. Εδώ με τον Κάβο. Να ψάχνει και να βρίσκει. Ενστικτοδός τουλάχιστον τον Παναθανασίου του Δημήτρη, πρώτος στην μπάλα, ο Γιανακούδης σε πλάγιο. Επαναφορά και πάλι από τον Χάβο στη μεγάλη περιοχή, πρώτος ο στόπερ.
Από εκεί και πέρα θέλει καθαρό μυαλό εδώ για να φύγει του ασφαλού η επίθεση, να μην γίνει το λάθος να φύγει σέντρα στον άξονα σε πρώτο χρόνο στόπερ και πάλι λέει όχι. Επιμένουν και πάλι την του Ελισποντού. Με την μπάλα γυρίζει εσύ από την αριστερή πτέρυγα. Θέλει στήριγμα, το βρίσκει με τη μία στον Νικολάρη. Από εκεί και πέρα γυρίζει στον Γραμματίκα. Και το κλέψιμο εδώ με τον Παπαδημητρίου κατεβάζει την παλιά στο κοινό χώρο στα πόδια του center forward σε πλάγιο. Και ήταν ο Δήμτσης εκείνος ο οποίος φιλότιμος πρώτος έπεσε πάνω στην μπάλα, ωστόσο δεν μπορούσε να πλησιάσει τόσο πολύ και είναι κατέληξη σε πλάγιο. Εδώ με τον Αργυρούδη να επαναφέρει. Στη μεγάλη περιοχή η μπάλα περνάει στα χέρια του Τζουβελέγγι, ο οποίος θα δώσει ένα δυνατό βολέ στην μπάλα. Θα την στείλει στην κάτω πλευρά και δει στον Τσίφτη. Στον Τσιότρα, δηλαδή, ο Τσίφτη σε ένα κλικ πιο πίσω. Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το διάρι με το τριάρι ως περισσότερο πλάγιους μπάκο. Ωστόσο, εδώ πέρα παίζουν διπλωμένοι, ένας μπροστά, ένας πίσω δεξιά πλευρά. Από εκεί πέρα η μπάλα πιο πίσω στον Στόμπερ. Πιο αριστερά του στον Λικολάρη. Κατεβαίνει και ο Μουρόπουλος για εδώ στήριγμα και πάλι ο Λικολάρη γίνεται αποδέκτης, πρώτος πάνω στην μπάλα, τρέχει να τον πιέσει ο Παπαδημητρίου και το κλέψιμο από τον Ρωσιάν, έστω και από στιγμή βέβαια. Εδώ με τον Παρδάλη να γεμίζει και πάλι στο στήθος του τον Ρωσιάν, είναι δύσκολο να διασπάσει τη μεσαία γραμμή η οποία έχει οπισθοχωρήσει για να μαρκάρει, εδώ σε μια φιλότιμη ενέργεια από τον Παθανασίου τον Νίκο. Μαζί με τον Παθανασίου τον Δημήτρη. Στην προηγουμένη γραμμή μπροστά, πρώτος στην μπάλα, ο Στόμπερ αμακρύνει. Η μπάλα παίρνει ύψος σε πρώτο χρόνο. Γυρίζει με τη μία στον Δήμψο, ο οποίος ανοίγει το sprint. Θέλει στήριγμα και το βρίσκει με τη μία στον Παπαδημητρίου. Οι δυο του συνεργάζονται άψογα και από εδώ θα φύγει σουτ. Και είναι πολύ καλό σουτ, ικανό να βρει αιστεία και να κάνει ζημιά. Δήμψης και Παπαδημητρίου συνεργάστηκαν, ο τελευταίος έπιασε το σούτ, έστειλε την μπάλα μόλις out. Όχι, είναι corner. Πρέπει να την έχει βρει ο goalkeeper. Συνεπώς η πορεία της μπάλας ξεγέλασε ακόμα και εμένα τουλάχιστον στην περιγραφή. Συνεπώς η πολιορκία συνεχίζεται. Εδώ με τον Ιρακλή Μωδίου. Πάνω στην μπάλα ο Αργυρούδης. Θα φύγει πλασταριστά σχεδόν η σέντρα. Και πάλι ο Αργυρούδης ελέγχει. Έτοιμος να πάρει την κοφή δίπλα να αδειάσει τον Χάφο. Η μπάλα περνάει και πάλι στην αριστερή πλευρά για τον Εμπρίβι Χάτζε. Υπάρχει φλαγιό. Κατεβαίνει κάθε την παλιά και πάλι για τον center for. Το κοντρόλ από τον Λικολάρη. Πρώτος θα διώξει ο Γιαρακούδης. Παλιά και πάλι πίσω στον Τζουβελέγγι. Σχεδόν στο ημίωρο. Εδώ στη Μάδητο. Δεν έχει ανοίξει το σκορ ακόμη. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από 2 λεπτά περίπου με τον Παπαδημητρίου και τον Δήμτση να συνεργάζονται, έφυγε το σουτ, κατέληξε μόλις κόρνερ. Εδώ από τον Τωροσιά να σκάβει την μπάλα στα αριστερά του για τον Σουλτάνη, είναι πλάγιο. Λικολάρη γυρίζει στα αριστερά, στα δεξιά του στον Μουρόπουλο. Και πάλι ο Νικολάρη γίνεται αποδέκτης, παίζει την μπάλα μπροστά για τον Χάβο, είναι πλάγιο. Επαναφορά κόβει ο Νικολάρη και πάλι σε πλάγιο.
Επαναφορά από τον Αργυρούδη στη μεγάλη περιοχή και πάλι ο Βορμπινός ελέγχει. Γυρίζει με τη σειρά του στα αριστερά του στον Παπαδημητρίου τον Νίκο. Δημήτρη, Παπαθαλασσίου Δημήτρη, θα διορθώσω. Από εκεί ο Παρδάλης κάνει παιχνίδι, γυρίζει κατευθείαν για τον Τσιότρα. Έτσι όπως φάνηκε τουλάχιστον στην επέλαση των δύο και πάλι εδώ με τον Παρδάλη να κάνει την κίνηση. Έτοιμος να γυρίσει με τη σειρά του με το κορμί του προς την μπάλα. Βορμπινός ο οποίος ξεκίνησε την επέλαση. Δέχτηκε την πάσα από τον Τσιότρα. Έφυγε το σούτ βέβαια, ωστόσο ήταν πολύ χλιαρό για να απειλήσει κάπως την εστία. Επαναφορά για την Μάδητο, στη μεγάλη περιοχή, πρώτος στο κεφάλι ο Βορμπινός. Η μπάλα γυρίζει, είναι κόρνερ. Ανεβαίνει και ο Λικολάρ για να πάρει κεφαλιά. Η μπάλα περνάει πρώτος με το κεφάλι ο Γαμαθήκας για να τη γυρίσει προς την εστία. Εδώ θα φύγει το σούτ σίγουρα από τον Παπαθανασίου. Out. Ήταν ο Παπαθανασίου ο Δημήτρης, εκείνος ο οποίος κινήθηκε πρώτος στην μπάλα, πήγε να στρίψει το κορμί του μπροστά από το ύψος του πέναλτι, έπιασε ένα δυνατό σούτ, η μπάλα κατέληξε out. Προσαριστά η εκτέλεση από τον Καλιακάτσο πιο αριστερά του στο στόπερ. Η μεγάλη παλιά έχει στόχο και πάλι την επίθεση. Και δει τον Παπαδημητρίου, ο οποίος γυρίζει το κεφάλι. Όπως σε όποιον βρεθεί πρώτος βέβαια. Για να του δώσει στήριγμα με το κεφάλι, ο Γιαννίδης γυρίζει ανεπιτυχώς. Εκεί όπου ποιος είναι, πρέπει να είναι ο Παρδάλης, εκεί ο οποίος έπεσε πρώτος πάνω στην μπάλα. Ο Τσιότας έπιασε ένα δυνατό. Όχι, ήταν ο Βορμπινός. Εδώ σε ευρωπλάνο. Έτοιμος να στρίψει το κορμί του. Θέλει να αλλάξει πόδι, να πατήσει με τη σειρά του. Για τα καλά στη μεγάλη περιοχή, έτοιμος να σερβίρει μπροστά για τον Παρδάλη. Από εκεί και πέρα είναι η επέλαση των τριών. Είναι 4 με 3 θέλει ψυχραιμία εδώ περισσότερο. Παρά να βιαστεί, η μπάλα περνάει. Ο Τσουβελέκης τι πήγε να κάνει και δεν έχω καταλάβει. Άφησε την μπάλα περάσει, να πατήσει η περιοχή και να πέσει πρώτος πάνω στην μπάλα. Πρώτος πάνω βέβαια για να την μπλοκάρει. Περίτεχνη ενέργεια βέβαια, ήταν λίγο επικίνδυνο και ρυψοκίνδυνο αυτό που πήγε να κάνει. Το δυνατό βολέ από τον Τζουβελέκη, πρώτος πάνω στην μπάλα είναι ο Αργυρούδης. Βορμπινός ελέγχει, γυρίζει με τη σειρά του στον Χάβο. Και πάλι ο Βορμπινός γίνεται αποδέκτης, έτοιμος να πάρει την ενέργεια προς το βελός του. Γυρίζει με τη σημεία και πάλι στον Χάβο. Για έναν ελίσποντο ο οποίος πραγματικά ψάχνει στα σύγχρονα με διβάσεις χωρίς να θέλει να πουλήσει την μπάλα. Έτοιμος πάντοτε να περιμένει και να κυροφυλαχτεί στο ύψος περιοχής για να σου κάνει τη ζημιά. Κυρίως με τον Παρδάλη μπροστά, ο Βορμπινός είναι πιο πίσω, οι δύο σέντερφοροι οποίοι πολλές φορές χιάζουν ένας πίσω από τον άλλον. Εδώ θα φύγει το σούτ προφανώς από τον Μουρόπουλο, η μπάλα στα χέρια του Καλιακάτσου. Πολλές φορές βέβαια ο ένας είναι μπροστά, ο άλλος είναι πίσω, είναι η θέση του μπαλαντέρα από τον στράικερ. Έτσι όπως φαίνεται σε ένα παιχνίδι. Πιο αριστερά είναι ο Δίνης, εκείνος ο οποίος έτοιμος να πατήσει περιοχή, να κάνει την παράλληλη σέντα, γυρίζει με τη σειρά του στον άξονα, πρώτος πάω στην μπάλα. Ο Παπαδημητρίου να διορθώσω, μαζί με τον Δίνης πιο δεξιά του, είναι πλάγιο. Οι αρχές που ακούγονται είναι από πλευρά στον οπαδόν του Ηρακλή. Επαναφορά και πάλι στα αριστερά με τον Δήμψη να παίζει την μπάλα πιο πίσω. Θα φύγει σέντρα στον άξονα. Πρώτος την μπάλα ο Νικολάρη. Ένα δυνατό σούτ από τον Μπριμιχάτσε με το αριστερό και πάλι μπάλα στα δίχτυα. 0-1 ο Ηρακλής. Προτού προλάβω να ολοκληρώσω εγώ τα λεγόμενά μου. Έρχεται πρώτος, πρέπει να είναι ποιος, ο Αργυρούδης.
Εκείνος ο οποίος ανοίγει το σκορ και βάζει κεφάλι στο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Σιγά σιγά λοιπόν με τον Ηρακλή να κερδίζει εντυπώσεις. Είπαμε ότι θέλει να κλείσει το πρωτάθλημα και να που παίρνει μέχρι στιγμής κεφάλι στο σκορ. Όχι, όχι, είναι ο Σαχινίδης. Δεν είναι ο Αρχιρουδής, είναι ο Σαχινίδης εκείνος ο οποίος έγινε το σουτ. Το τριάρι. Για την ομάδα του Ηρακλή. Όνομα, ποια ομάδα σε ρωτάω. Ο Ηρακλής, ο Ηρακλής. Ηρακλής Μωδή, ο οποίος είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένος στις τελευταίες αγωνιστικές. Το γέμισμα, η μεταβίβαση στα αριστερά για τον... για τον Παναδημητρίου. Είναι Βλάγιο. Επαναφορά από τον Τσίφτη. Πρώτος πάω στην μπάλα ο Παρδάλης. Τη γυρίζει με τη μία και πάλι στον πρώτο είναι τι. Πέσετε λέει ο ρεφερή, δεν υπάρχει κάτι. Εδώ με τον Βίντσι να ανοίγει το σπριντ, έτοιμος να ξεκινήσει την επίθεση για τον Ηρακλή. Είναι κόρνερ. Λίγο πριν το 40. Εδώ λοιπόν στη Μάθητο το 0 είναι πλέον γεγονός. Η παράλληλη σέντρα στον άξονα. Πρώτος πάω στην μπάλα και πάλι ο στόπερ. Επιμένουν και πάλι του Ηρακλή. Με μια σέντρα η οποία χτυπάει και πάλι σε πόδια αμυνόμενων. Θα φύγει το σουτ στην κίνηση όπως βέβαια με στόχο. Καταλήγει out. Το ελεύθερο και πάλι στον άξονα, πρώτος στην μπάλα ο Μουρόπουλος, γυρίζει με τη σειρά του με τη μία στον Δορμινό. Οι δυο του συνεργάζονται, κατεβαίνει και ο Τσίφης να δω στήριγμα, είναι πλάγιο για την Μάθητο. Επαναφορά με τη μία για τον Σαχινίδη, ο οποίος πέφτει με τη σειρά του επάνω στα πόδια του αντιπάλου. Γυρίζει πρώτος ως ο Γιανακούδης προς την αντιπαλή άμυνα. Λικολάρη πιο πίσω η μπάλα στον στόπερ. Στο γραμματικά. Τσίφτης είναι Βλάγιο. Ο ρεφερή υποδεικνύει το σημείο το οποίο πρέπει να επαναφέρει ο Σαχινίδης. Επαναφορά σε προχρόνο, πρώτος πάνω στην μπάλα, ο στόπερ θέλει να γυρίσει με το κορμί του Αθανασίου Νίκος και είναι η επέλαση εδώ με τον Βορμινό. Έχει μπροστά του τον Παρδάλη. Ο πρώτος προτιμάει να πάρει την επέλαση. Να στρίψει το κορμί του, κερδίζει το πλάγιο. Πίσω η μπάλα στο γραμματίκα και πάλι. Μουρόπουλος ελέγχει. Πιο αριστερά τον Λιγολάρη κάνει την κίνηση. Έχει κι άλλη επιλογή για το χάφ και μπροστά προτίμησε τον Τζουβελέκη.
Τρέχει να τον πιέσει ο Παπαδημητρίου πρώτος επάνω στην μπάλα. Θα γυρίσει εν τέλει στον Χαβό. Τελευταίος θα ανοίξει το σπριντ, υπάρχει πλάγιο. Επαναφορά από τον Γιανακούδη. Με τη μία μεταβίβαση στον χρόνο είναι πλάγιο. Εφόσον η μπάλα χτύπησε στο πρόσωπο του Μπριμπιχάτζε. Το κοντρόλ από τον Τωροσιάνο, τελευταίο συγκρίμα στον άξονα, σηκώνει την μπάλα μπροστά για τον Σουλτάνη. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Ραματίκας. Με τη μία και πάλι ο Αργυρίου κερδίζει μονομαχία μπροστά από τον Βορμπινό. Τελευταίος μετά από πίεση θα κερδίσει την μπάλα. Θα γυρίσει στον Παπαθανασίου τον Νίκο, υπάρχει φαουλ. Το οποίο εκτελείται ταχαίως, γυρίζει στον Μουρόπουλο και πάλι ο Παπαθανασίου ο Νίκος ελέγχει. Είναι συνεργασία των τριών και την ομάδα του Ελίσποντου. Θέλει να εμβολήσει την άμυνα και όποιον βρει μπροστά του εδώ ο Βορβινός. Η παράλληλη σέντρα στα χέρια του Καλιακάτζου. Πρώτος επάνω στην μπάλα πήγε να παρασύρει ουσιαστικά την μεσαία διάταξη όπως ήταν η αμυνόμενη βέβαια. Τρεις για την ομάδα του Ηρακλή. Και να ανοίξει χώρο για τον Τσιότρα, ο οποίος έκανε τη σέντρα. Είναι πλάγιο τώρα για τον Ελίσποντο. Όχι, είναι φάουλ, δεν τόσο. Έχει σφυρίξει ο ρέφερι. Και αυτή είναι η διαφορά βέβαια από το πλάγιο. Εδώ με τον Χάβο να γυρίζει με τη σειρά του στον Μουρόπουλο. Ο οποίος κατεβάζει την επίθεση για τον Ελίσποντο. Με τη μία θα ψάξει του Παπαθανασίου, θα γίνει και πάλι αποδέκτης. Θα σκάψει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας για τον Βορμπινό, ο οποίος τρέχει να ανοίξει το σπριντ. Έτοιμος να απαντήσει περιοχή, να συγκρώσει την μπάλα μπροστά για τον Παπαθανασίου. Εσίως η μπάλα θα απομακρυνθεί από τη μεγάλη περιοχή. Ήταν ο Αρχιλούδης εκείνος ο οποίος έδιωξε σε πρώτο χρόνο. Λικολάρει πίσω η μπάλα στον Τζιουβελέγκη. Θα σκάψει την μπάλα μπροστά σε πρώτο χρόνο, το κοντρόλ από τον Βορμπινό και πάλι πιο πίσω η μπάλα στην εργασία των τριών που αποδίδει καρπούς και εδώ θέλει περισσότερο να επιστρατεύσει τη λογική σου εφόσον ο Καλιακάτσου είναι εκείνος ο οποίος βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα μπροστά από Παρδάλη και Βορμπινό και πάλι για τη Μάβη το οποίο επιμένει. Είναι στην εργασία των τριών, ένας Ελίσποντος ο οποίος ψάχνει την επέλαση του άξονα περισσότερο. Γυρνάει την μπάλα βλέπω σε πλευρά εδώ ο Χάβος με τη μία στον Ελικολάρη. Πιο δεξιά του για τον Γραμματίκα. Κατεβαίνει ο Βορμπινός για να δώσει στήριγμα. Ανοίγει το σπριντ, ψάχνει με τη μία τον Παρδάλη διότι συνεργάζονται και είναι μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Τσιότρα να πλασάρει τον Καλιακάτσο. Και πάλι η Μαρίδος επιμένει, δηλαδή σέντρα πέφτει πρώτος πάνω στην μπάλα. Ο Βορμπινός ο οποίος έπιασε το δυνατό σου με το δεξί, η μπάλα κατέληξε out. Ελίσποντος ο οποίος πραγματικά καιροφυλακτούσε για το φινάλι του πρώτου μέρους. Κράτησε δηλαδή όλα τα καλά του, όλα τα θετικά του στοιχεία για τον επίλογο. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. 0-1 μέχρι στιγμής το σκορ για τον Ηρακλή. Εδώ το ελεύθερο από τον στόπερ. Πρώτος πάνω στην μπάλα είναι ο Μυρόπουλος, ο οποίος με τη σειρά του θα κάνει το λάθος, κερδίζει κατά κράτος τη μονομαχία, ο Δίμτσης και το φάουλ βέβαια. Αντικανονικό παιχνίδι, απλωμένο χέρι. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αργυρούδης. Όπως όλα δείχνουν θα πάει για μεγάλη παλιά στο δεύτερο δοκάρι, τον είδε του πετάει την μπάλα μπροστά για τον Δίμτση. Ο τελευταίος θα πιάσει και βαλέσει από τον χρόνο, θα γυρίσει με τη σειρά του στον Παπαδημητρίου, έχω την εντύπωση, ο οποίος ακολούθησε μαζί με τον, ποιος ήτανε, ο Σουλτάνης κινείται από τα αριστερά. Σίγουρα, έφυγε και ένα σούτ στη δεύτερο στην κίνηση, πραγματικά ένας Ηρακλής ο οποίος είναι όλα τα λεφτά στο παιχνίδι του. Ό,τι καλύτερο πραγματικά είχε να φυλάξει από το πρωτάθλημα το δείχνει σε αυτό το μάτς εδώ με τον Ελίσποντο.
Κάπου εδώ τελειώνουν όλα για το πρώτο μέρος. Ο Δημητριάδης φυρίζει για τελευταία φορά. Ένα Ηρακλής ο οποίος στέκεται όρθιος μέχρι στιγμής στις προσδοκίες του, φετινές του προσδοκίες. Κερδίζει μέχρι στιγμής με 0-1 από το Σαχινίδη, τον κόλ του Σαχινίδη στο 36. Ένα παιχνίδι το οποίο φάνταζε από την αρχή ότι θα είναι ιδιαίτερα δυναμικό. Να που λοιπόν που ο Ηρακλής μπορεί να πιστεύει ακόμα και σε θαύματα. Σε μια επικράτηση απέναντι στο μεγάλο φοβορή του παιχνιδιού όπως είναι ο Ελίσποντος Μαδρίτου. Ελίσποντος ο οποίος θέλει να κλείσει το πρώτο, θέλει να κλείσει το παιχνίδι και τις φετινές του υποχρεώσεις να πάει σε διακοπές νωρίς από το Πάσχα για ένα γεμάτο δεύτερο ημίχρονο το οποίο απομένει και μια χρονιά η οποία αναμένει να ξεκινήσει βέβαια επίσης μετά το καλοκαίρι για τους Μαδίτες. Όλα αυτά λοιπόν εδώ από τη Μάδη το μικρή διακοπή και τα λέμε σε λίγο. Πολλά έτοιμα για τη σέντρο δεύτερο μέρος και φύγαμε λοιπόν, ξεκινάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλη παλιά που έχει στόχο τον Παπαδημητρίου. Πρώτος πάω στην μπάλα ο Δίμτσης. Θα κερδίσει την μονομαχία μπροστά από τον προσωπικό του αντίπαλο. Φάουλ. Η μπάλα γυρίζει πιο πίσω στον Λίκολαρη. Με τη μία ο Γραμματίκας ελέγχει. Κατεβάζει την κάθε την παλιά για ποιον, για τον Παθανασίου τον Νίκο, ο οποίος θα μοιράσει με τη σειρά του στον Τσίφτη. Μπροστά του ο Τσιότρας κάνει την κίνηση, γίνεται αποδέκτης, πέφτει πρώτος την μπάλα, ο στόπερ διώχνει σε πλάγιο. Επαναφορά από τον Τσίφτη και πάλι. Με πλάτη τον αντίπαλο θέλει να γυρίσει το κορμί του. Είναι ο Τσιότρας εκείνος ο οποίος τα βάζει με όλους και με όλα. Και με τον Σαχινίδη. Στο σημείο ο Δημητριάδης για να δει τι συμβαίνει. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ηρακλής Μωδίου φαίνεται πρόθυμος να διεκδικήσει την νίκη μέχρι τέλους. Αν θα πετύχει κάποιο δεύτερο τέρμα ή αν θα πιέσει περισσότερο στο παιχνίδι του. Αν θα παίξει επιθετικά. Μέχρι στιγμής φαίνεται να κερδίσει εντυπώσει και δύο κλασικές τελικές και ένα τέρμα. Το γέμισμα από τον Καλιακάτσο, πιο αριστερά του για τον Σουλτάνη. Πρώτος στην μπάλα θέλει να πέσει ο Τσίφτης, κερδίζει κατά κράτος ο Παπαδημητρίου. Γυρίζει στο Σαχινίδη. Το κλέψιμο από τον Βορμινό, ο οποίος ανοίγει το σπιν, θέλει να συνεργαστεί με όποιον μπορέσει να του δώσει στήριγμα. Από τα αριστερά ο Παρδάλης, ο Παρδάλης ήταν ο οποίος μπορούσε να το προσφέρει. Κερδίζει το φάουλ. Πάνω στην μπάλα ο Τσίφτης. Και όπως όλα δείξα πάει για καλωστημένη σέντρα. Θα τη σκάψει. Σέντρα σουτ, δεν ακολούθησε κανένα στο στόπερ πρώτο σε πλάγιο. Επαναφορά από τον Τσιότρα στη μεγάλη περιοχή με το κεφάλι πρώτο στο στόπερ. Θα φύγει το σουτ, την μπάλα στα χέρια του Καλιακάτσου. Πονηρό αυτό που πήγε να κάνει. Ο σέντερ φορ πρέπει να ήταν ποιος. Ή ο Χάβος, από τα αριστερά ο αριστερός Χαφ, ή ο Φορμινός, ο οποίος έπιασε το δυνατό σουτ με το δεξί. Εδώ με τον Μουρόπουλο να παίζει την μπάλα πιο αριστερά του, κατεβάζει την κάθε την παλιά στο κενό χώρο για τα πόδια του Παπαθανασίου του Δημήτρη, ο οποίος ανοίγει το σπριντ. Συγκλίνει προς τον άξονα να ψάχνει στήριγμα, δεν το βρίσκει. Θα μοιράσει εν τέλει στον Φορμινό, ο τελευταίος θα συνεργαστεί με τον Μουρόπουλο. Με τη σειρά του θα κατεβάσει την παλιά πιο δεξιά για τον Τσίφτη. Οι δυο τους πήγαν να συνεργαστούν να τρυπώσουν τη μεγάλη περιοχή. Χωρίς να βιάζεται εδώ ο Γραμματίκας, πήγε την μπάλα στα αριστερά του στον Λικολάρη. Θα δοκιμάσει ο τελευταίος ένα σούτο πολύ μακριά, η μπάλα στα χέρια του Καλιακάτσου.
Η μπάλα περνάει πρώτος επάνω της ο Τσίφτης Ευλαγιού. Ωραία, τη δώσω. Πρώτος επάνω της ποιος ήτανε. Τσίφτης παίζει από τα δεξιά, πρέπει να ήταν ο Χάβος. Εκείνος παίζει αριστερό μπακ. Λοιπόν, εδώ θα γίνει και πάλι αποδέκτης. Θα μοιράσει μπροστά του στον διερχόμενο φορ σε Βλάγιο. Στον Παρδάλη. Επαναφορά πρώτος την μπάλα ο Μουρόπουλος, είναι πλάγιο για τον Ηρακλή. Ο οποίος θα τροφοδοτήσει την μπάλα μπροστά σε ένα παιχνίδι των τριών. Ουσιαστικά πίσω από το center four. Ήταν στην κορυφή ο Δημητρίου, ακολούθησαν ο Δήμης ο Σουλτάνης και ο Μπιμπιχάτζε. Φαινομενικά το σύστημα πρέπει να είναι 4-5-1, έτσι όπως μπορώ να το διακρίνω. Εδώ θα φύγει το σούτ την μπάλα με κόντρε σε corner. Είναι στην κορυφή της επίθεσης ο Παπαδημητρίου και οι τρεις που αναφερθέντες βέβαια στη μεσαία γραμμή για να ξεφεδονιστούν στην επίθεση. Μετά από βέβαια πιθανό λάθος. Πάνω στην μπάλα είναι ο Τσιόντρας. Θα γίνει σέντρα στο πρωτοδοκάρι, πετάγεται πρώτος ο στόπερ από ακρίνη. Και πάλι για τους αποσβεστές της Μαθήτου. Εδώ με τον Τσίφτη. Να σηκώνει την μπάλα στον άξονα, ο στόπερ έχει αντίθετη άποψη. Διώχνει σε κόρνερ. Βιλαντή σε δεύτερο δεξί, πρώτος την μπάλα ο στόπερ και πάλι το κοντρόλ από τον Παρδάλη. Ο οποίος θέλει να κατεβάσει τώρα με κοντρόλ, πέριασε το σούτο Τσίφτης. Η μπάλα κατέληξε δεξιά για τον Τσιότρα και σε κόρνερ βέβαια και πάλι. Πάνω στην μπάλα ο Τσιότρας. Θα σκάψει την μπάλα, θα τροφοδοτήσει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου πρώτος τρέχει να προλάβει για να κούδεις. Να σηκώσει την μπάλα με τη μία για τον Παπαδημητρίου, να ανοίξει το σπίτι από εκεί και πέρα. Είναι συνεργασία των τεσσάρων. 4-3 μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, ο οποίος πάει να βγει με τους καλύτερους δυνατούς Ιωνούς. Σουλτάνης, πλάγιο. Επαναφορά από τον Τσίφτη, πίσω η μπάλα στον Νικολάρη. Με τη μία για τον Γραμματίκα και από εκεί μπροστά στον Μουρόπουλο. Αριστερά για τον Χάβο, πιο μπροστά για τον Παπαθανασίου. Ξεκινάει την κούρσα ο Παρδάλης. Ο Παπαθανασίου προτιμάει τον άξονα βέβαια. Αλλάζει πλευρά για τον Τσιότρα, ο οποίος ανοίγει, για τον Τσίφτη, ο οποίος ανοίγει το σπίτι και ανοίγει τη σέντρα out. Σκαφτή παλιά. Σηκώθηκε με την κεφαλιά, για την κεφαλιά ο Γιανακούδης. Η μπάλα γυρίζει πιο δεξιά, πρώτος την μπάλα ο Αθανασίου, ο Νίκος Εμπλαγιο. Επαναφορά πιο πίσω για τον Λικολάρη. Από εκεί στα σίγουρα στο Τζιουβελέκη. Ποιος θα δώσει ένα δυνατό λάκτυρα την μπάλα, να τη στείλει στην πέρα πλευρά με τον Αρχιρούδη να σηκώνεται πρώτος την μπάλα πάνω της σε Εμπλαγιο. Επαναφορά το κοντρόλ από τον Βορμπινό, παίζει την μπάλα πιο πίσω. Συνεργασία των τριών Παπαδίδη Καρπούσε εδώ για τη Μάδητο. Η οποία θέλει να ελέγξει το παιχνίδι εδώ στα σίγουρα, χωρίς να κάνει το λάθος. Τσίφτης γυρίζει πιο πίσω στον Γραμματικά. Τελευταίος θα σκάψει την μπάλα στον άξονα, μεγάλη ευκαιρία, η οποία πάει να βγει με τον Μουρόπουλο να σηκώνεται για την κεφαλιά πρώτος. Πέφτει στη γωνιά το Καλιακάτσος, διώχνει σε κόρνερ. Η Βιλαντή σέντρα στο δοκάρι και πάλι ο στόπερ λέει όχι. Διώχνει από την κάτω τη μεριά σε κόρνερ.
Πίεση η οποία αποδίδει καρπούς για τον Ελίσποντο. Ξαχνιδιακά ως ένα τέρμα θα τον ξαναβάλει στο παιχνίδι. Πάνω στην μπάλα ο Τσιότρας δυνατά με το δεξί μπάλα περνάει. Θα φύγει σουτ, όχι. Διστάζει προς στιγμήν. Ο Σεντερφόρ είναι απλώς η πόδι μπροστά από τον Σουλτάνη. Μπαλιά πιο πίσω για τον Μπριμιχάζη και από εκεί στον πλάγιο μπακ, ο οποίος της δίνει ένα χαστούκι ουσιαστικά με το πόδι. Και τη στέλνει στην μεθή γραμμή. Από εκεί πέρα παιχνίδι των δύο. Το κοντρόλ από τον Βορμινό, ο οποίος ψάχνει με τη σειρά του δεξιά τον Τσιόντρα. Ο οποίος πατάει περιοχή, σερβίρει στον άξονα το shootout. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ελίσποντο. Και πρέπει να ήταν ο Παρδάλης εκείνος ο οποίος πήρε το shoot. Και πράγματι ήταν αυτός. Γνωστή φυσιογνωμία, είναι βραχής όμως, έχετε και τα μαλλιά κοτσίδα πίσω. Σίγουρα. Μπάλα παίρνει ύψος με το κεφάλι ο Τσιότρας. Πιο μπροστά για τον Βορμπινό. Το τελευταίο θα κερδίσει τη μονομαχία, θα συγκλίνει προς τον άξονα, θέλει στήριγμα, πέφτει για καλού κακού. Στα πόδια του Σαχινίδη, του κάνει φαουλ. Θα δει και την κάρτα εδώ ο Σαχινίδης. Είναι η πρώτη στο παιχνίδι. Πάνω στην μπάλα είναι ο Τσίφτης. Τρεις παίχτες αμυνόμενοι στο τείχος. Πολύ επικίνδυνες σέντρες σούτ από αυτό το σημείο. Όπως εδώ με μεγάλη μπαλιά με στόχο την επίθεση. Θα φύγει το shoot out από τον Μουρόπουλο. Και πάλι ο στόπερ παίρνει πλεονεκτική θέση μπροστά από τα κάρτη του Καλιακάτσου. Είχε μεγάλη ευκαιρία πριν από κάνα πεντάλεπτο, από κάνα δίλεπτο έως τρίλεπτο. Και πάλι εδώ σε μια φάση καρπών, πάλι μπροστά από τα κάτω του Καλιακάτσου. Δεν καταφέρει να τον πλασάρει. Ή να τον μπουμπουνίσει όπως τα λέγαμε. Μετά είμαστε μπροστά σε πρώτο χρόνο, πρώτος στην μπάλα ο Χάβος. Φάουλ. Πάνω στην μπάλα ο Αργυρούδης. Θα πάει για σέντρα. Η μπάλα κάνει ένα γκέλ, φτάνει στα πόδια του στόπερ, ο οποίος θα μακρύνει. Πρώτος στην μπάλα ο Τσιότας, ο οποίος θέλει να γυρίσει με το κεφάλι σε όποιον μπορέσει να μπει στην πορεία της. Ήταν ο Παρδαλής εκείνος ο οποίος άρχισε το σπριντ. Εδώ τρέχει να μαρκάρει τον Καλιακάτσο. Να υποφεληθεί πιθανού λάθους. Η μπάλα παίρνει ύψος. Με τη βοήθεια του αέρα θα φτάσει στα πόδια του Βορμπινού, ο οποίος θα εξαπολύσει ένα το σουτ στα πόδια βέβαια του αντιπάλου. Παπαθανασίου θα δοκιμάσει και πάλι το σουτ, την μπάλα με κόντρα σε κόρνερ. Μάλιστα, η οποία ουσιαστικά θέλει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ψάχνει ένα τέρμα ακόμη. Αυτή τη φορά προς όφελός της βέβαια. Πόσο μάλιστα όταν βρίσκεται με ένα αφεντικό στην πλάτη. Για να κερδίσει την πόση, η μπάλα περνάει πολύ επικίνδυνα στο τμήμα της περιοχής. Πετάχτηκε πρώτο στην μπάλα, ο Σέντερ φόρεσε την έστειλε out. Ήταν ο στόπερ, ο γραμματίκας. Σχεδόν 15 λεπτά αγώνα σε αυτό το μέρος. 15 και 45 στο 60 περίπου. 59.
Μικρή διακοπή για τον αμυντικό του Ηρακλή. Θα αποχωρήσει για λίγο, ήταν ο Σαχινίδης. Το γύριζα από τον στόπερ στον άξονα, πρώτος πάνω στην μπάλα ήταν ο Μουρόπουλος. Από εκεί πιο πίσω για τον Σκουβελέγη. Μπάλα δεξιά για τον Γραμματίκα, ο οποίος με τη σειρά του θα ψάξει τον Λουκολάρη. Από εκεί πιο αριστερά στον Χάβο και πάλι ο Λουκολάρη γίνεται αποδέκτης. Μπροστά η μπάλα ο Αθανασίου Νίκος, ελέγχει το παιχνίδι του Ιτσουέλης Ποντού. Σε μια μεγάλη παλιά στην πλάτη της άμυνας με στόχο τον Τσίφτη, ο οποίος μπορεί με τη σειρά του να τροφοδοτήσει απευθείας τον Παρδάλη. Μπορούσε να τον ψάξει με τη μία, η μπάλα κατέληξε out. Πρώτη αλλαγή για τον Ελίς Φοντό. Θα αποχωρήσει ο Παρδάλης. Όπως όλα δείχνουν, έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Νέκος. Πρέπει να σταματήσει για λίγο το παιχνίδι, έχει περάσει καπνογόνο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Μπάλα σε πλάγιο. Το γέμιζα από τον Γραμματίκα, πάνω στην πλάτη του Παπαδημητρίου, είναι η κάρτα στον επιθετικό. Εδώ το ελεύθερο από τον Γραμματίκα και πάλι με στόχο την επίθεση. Πρώτος στην μπάλα είναι ο στόπερ σε ένα μίνι συνοστισμό στη μεγάλη περιοχή. Θα φύγει σουτ, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κολάρα! Πω πω πω, τι θέαμα ήταν αυτό! Κοιτάξτε τι κάνει, τρέχει πάνω να πανηγυρίσει με το τρόπαιο. Μπροστά στο τρόπαιο θα το φιλήσει σίγουρα. Το παίρνει, το σηκώνει, τα κάνει όλα, ρίχνει τις σαμπάνιες. Πανηγυρίζει όπως κάνει ο πρωταθλητής. Ήταν ο Γιώργος Νέκος. Πέρασε τον αγωνιστικό χώρο, πολλά υποσχόμενος, πέτυχε ένα από τα ομορφότερα τέρματα του πρωταθλήματος. 1-1 λοιπόν. Πλασαριστά τώρα η επαναφορά μπροστά για τον Δήμτση, ο οποίος ανοίγει το σπίτι, έχει να υπερκεράσει το εμπόδιο του Αθανασίου. Αποκλίνει κάπως από τον άξονα, θέλει στήριγμα, το βρίσκει με τη σειρά του στον Παπαδημητρίου. Συνεργασία των δύο θα πατήσει περιοχή, παλικαρίσια με θράσος και τόλμη. Ήταν ο Μπριμιχάτζε και ο οποίος το έκανε. Πιο αριστερά για τον, για ποιον, για τον Παπαδημητρίου τον Νίκο. Επαναφορά η μπάλα πίσω, Τζουβελέκης ελέγχει. Θα ανοίξει χώρο, θα φύγει σε προχώνο στην πλάτη του Δήμτση ο Παπαδημητρίου. Θα γίνει και πάλι αποδέκτης, θα απαντήσει περιοχή, συγκρίνει προς τον άξονα. Όχι, ήταν ο
ο Βλυμιχάτσεκρος ο οποίος το έκανε. Με το νούμερο 8. Παδημητρίου ήταν στον άξονα. Είναι το 9 και το 8 στην κίνηση. Εδώ Τσιότρας ελέγχει. Θα περάσει την παλιά μπροστά για τον Τσίφτη. Πλάγιο. Επαναφορά από τον Σαχινίδη πιο μπροστά για τον Δίντσι. Συνεργασία των δύο. Με τον Βορμπινό να γυρίζει με τη σειρά του με τη μία στον Τσίφτη. Σε πλάγιο. Επαναφορά πιο πίσω για τον Σαχινίδη και πάλι. Πλάγιο. Το Ρωσιάνα αφήνει για τον Σαχινίδη, ο τελευταίος θα γεμίσει μπροστά για τον Μουρόπουλο. Κεφαλιά σε χρόνο από τον Τσίφτη. Και πίσω η μπάλα για τον... Τι ο Ελέγγι. Ρέβαση μπροστά είναι φαουλ. Το οποίο εκτελείται γρήγορα μπροστά για τον Βορμπινό, ο οποίος θα ψάξει με τη σειρά του τον Τσιόντρα. Το τελευταίο θα πάρει την δίπλα, θα βιάσει σε προχρόνο έναν αντίπαλο. Πέφτει ένας ακόμη στα πόδια του, δεν είναι άλλος από τον Σολτάνη. Πες δεν λέει ο ρέφερι, θα φύγει σουτ και πάλι από τον Νέκο. Out. Και είναι η κάρτα στον Σολτάνη. Πράγματι. Το γέμιζα από τον Γαλιακάτσο, το κοντρόλα με το κεφάλι από τον Σαχινίδη στον άξονα, πρώτο στην μπάλα ο Μουρόπουλος, ο οποίος καθαρίζει κάπως το κλίμα. Γυρίζει με τη σειρά του στον Παθανασίου. Πέφτουν όλοι, τέσσερις ποδοσφαιριστές πάνω στην παγίδα. Στον ένα και από εκεί πέρα αυτό αποδίδει καρπούς. Έτσι όπως θα φάνταζε ιδανικό για τον Ηρακλή Μωδίου. Και εδώ είναι η αντίθετη όψη του νομίσματος. Ανεβαίνει στον άξονα ο Σέντερ Φόρ και δίνει το φάουλ. Παθανασίου Δημήτρης. Ανεβαίνει από τον άξονα πιο αριστερά για την ακρίβεια, ο οποίος εξαπόλυσε το σπριντ και έρισε το φαουλ. Από αυτό το σημείο θα πάει ακόμη και απευθείας. Θα δοκιμάσει την τύχη του, θα σκάσει μπάλα στις πλάτες των αμυντικών. Θα βγει και πάλι παράλληλη σέντρα με πολύ προσοχή μπροστά για το center for το shoot στην κίνηση out. Ήταν η κάρτα σε ποιον? Έχει δείξει κάρτα ο ρεφερί. Έχει δείξει στον Αρκυρίουδη, νομίζω. Είναι η τρίτη για τον Ηρακλή. Το γέμιζα στον άξονα, πρώτο στο κοντρόλο, Δίμψης. Στα αριστερά του ο Αρκυρίουδης του δίνει στήριγμα. Εκείνος τον τιμάει τον Ρωσιάν. Από εκεί πέρα είναι ο στόπερ εκείνος ο οποίος ελέγχει, ερδίζει το φαουλ. Το γέμιζα και πάλι στον άξονα, πρώτο στην μπάλα, ο στόπερ αποακρίνει.
Παιχνίδι τακτικής εδώ για τον Ελίσποντο, ο οποίος ψάχνει τις λύσεις από τα μετόπιστερ με τον Τσίφτη να ανοίγει το sprint. Πέφτει στην παγίδα των δύο, απλώνει το πόδι του, κερδίζει μονομαχία. Όχι όμως και την μπάλα μπροστά από τον Σαχινίδη, είναι πλάγιο. Επαναφορά από τον Τσίφτη και πάλι σε προχώρο για τον Βορμπινό, ο τελευταίος να ψάξει τον Τσιόντρα στην εργασία των τριών και σε πλάγιο βέβαια για τον Ελίσποντο. Επαναφορά από τον Τσίφτη, πρώτος την μπάλα ο Σαχινίδης, ο οποίος ελέγχει, απακρίνει. Το κοντρόλ με το στήθος από τον Παδημητρίου. Με τη σειρά του θα ψάξει τον άξονα. Ο Νέκος θα γυρίσει στην εργασία των τριών που είναι φωτιά. Αν φύγει εκ του ασφαλού ή κάθε την παλιά στον κοινό χώρο για τα πόδια του Παπαθανασίου, όπως εδώ, ο οποίος τα βάζει με όλους και με όλα. Βγαίνει κι από την μοναρχία, κερδίζει το φάουλ. Έλεγα λοιπόν ότι αν έφευγε η κάθε την παλιά στον κοινό χώρο, τα πράγματα θα ήταν εύκολα βέβαια για έναν πολύπλο striker να τη στείλει στα δίχτυα. Εφόσον υπήρχε πλεονέκτημα, υπήρχαν δύο αμυντικοί απέναντι σε τρεις επιτιθέμενους. Και αυτό βέβαια πάντοτε έχει ένα θετικό αντίκτυπο. Και παρόλα αυτά υπάρχει φάουλ σε καλό σημείο. Κοιτάξτε πού μπορεί να στηθεί μπάλα. Στην οριογραμμή της περιοχής. Εννοείται πιο μπροστά βέβαια, εφόσον αν υπήρξε παράβαση πάνω στη γραμμή θα θεωρούταν πέναλτι. Συνεπώς είναι πιο μπροστά. Είναι στα 20-22 μέτρα περίπου από την εστία. 17 έως 18 η γραμμή της περιοχής και άλλα δύο λίγο πιο μπροστά, τόσο περίπου. Από αυτό το σημείο θέλει περισσότερο ένα γλυκό σουτ και τεχνικό. Έλα, κυμολία, τράβα γραμμή. Ο εκτελεστής λοιπόν θα το πάει στα σώματα. Η μπάλα παίρνει ύψος, δεν έχει απομακρυνθεί από μεγάλη περιοχή. Υπάρχει κίνδυνος εδώ για τα καρέ του Καλιάτσου που αποσοβάται. Εδώ το γέμιζα από τον Καλιακάτσο και πάλι στην δεξιά πτέρυγα για τον Ελίσποντο. Οι κόντρες θα κινήσει πρώτος την μπάλα. Ο πολύπυρος στόπερ ο γραμματίκας θα γεμίσει την μπάλα μπροστά. Με το κεφάλι ο Ρωσιάν σε πλάγιο. Μπορεί να χαμηλά σε πλάγιο και πάλι. Η μπάλα παραμένει και πάλι σε πόδια φιλοξενημένων. Πιο πίσω η μπάλα στον Καλιά, Καλιακάτσο, ο οποίος θα διώξει σε πλάγιο. Κοντά στο 75, εδώ στη Μάδητο το 1-1 παραμένει. Επαναφορά από τον Τσίφτη, ο οποίος θα γίνει και πάλι αποδέκτης, είναι πλάγιο. Και πάλι στην κοφτή συνεργασία των δύο, πετάχτηκε πρώτος βέβαια. Πάνω στην μπάλα ο Τσιόντρας έδιωξε πλάγιο για τον Ηρακλή. Επαναφορά από τον Σαχινίδη,
Σηκώθηκε παλικαρίς και ο Δήμης για να πάρει κεφαλιά. Η μπάλα παραμένει στα πόδια του Αρχιδίου, ο οποίος σηκώνει την μπάλα. Μπροστά για τον Βουλγαρή. Ήταν η πρώτη αλλαγή για τον Ηρακλή Μωδίου. Ο Βουλγαρής. Το ελεύθερο από τον Καλιακάτσο στον άξονα, η μεταβίβαση εκεί όπου πρώτος την μπάλα του Μιχάτζε πήγε να κοντρολάρει το παιχνίδι του και να στρώσει στον Δήμτσο, ο οποίος ακολούθησε. Επίθεση τώρα για τον Ελίσποντο. Η μπάλα πιο πίσω. Σε μια σίγουρη κυκλοφορία με τον Λούκο Λάρη να γυρίζει δεξιά του στον Γραμματίκα. Πίσω ο Τζουβελέκης, το σήμα της μπάλας από τον Αθανασίου και από εκεί πέρα η επέλαση από τον Φορμινό. Δεξιά του για τον Τσίφτη, είναι μπροστά του και ο Τσιότρας. Πρώτος την μπάλα, απομακρύνει. Και τώρα ο Δήμτσης ελέγχει, σκάβει την μπάλα στον άξονα μπροστά. Για ποιον? Για τον Βούλγαρη και τον Δήμτση, για τον Βούλγαρη και τον Παπαδημητρίου. Ο τελευταίος βέβαια μπροστά, φουνταριστός στην επίθεση του Ηρακλή. Μπάλα σε πλάγιο. Επαναφορά σε έμενο χρόνο, η μπάλα περνάει στα πόδια του Τσιότρα, ο οποίος ελέγχει έτοιμος να κερδίσει μονομαχία. Το κοντρόλ από τον Παπαδημητρίου, ο οποίος ανοίγει το σπίτι, έτοιμος να υπερκεράσει όποιον βρει μπροστά του. Πρώτος την μπάλα, ο Γραμματίκας σε βλάγιο. Επαναφορά από τον Σαχινίδη, ο οποίος θα γίνει και πάλι από δέκτης, έτοιμος να αφήσει το εμπόδιο του Τσιότρα να μοιράσει με τη σειρά του στον Παπαδημητρίου. Ο τελευταίος πατάει η περιοχή και δίνει το φάουλ. Πήγε να πατήσει περιοχή για την ακρίβεια και είσαι το φάουλ. Και την κάρτα από τον Γραμματίκα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αρχιδούδης. Αγγιλούδης με πολύ φάλτσο, η μπάλα στα σώματα. Και πάλι θα σώσει, θα αφήσει την μπάλα και λύσει σε πλάγιο. Για την ακριβία. Επαναφορά και πάλι από τον Αγγιλούδη. Η μπάλα στον άξονα, μακρύ ο στόπερ. Και βαλιά πάσα μπροστά, θα φύγει το σούτε στικτοδός. Από τον... ποιος ήταν, ήταν ο... Συντσιώτης, ο στόπερ. Ο αέρας δεν του έκανε το χατήρι που φύσηξε. Αποσυντώνησε κάπως την ενέργειά του. Εδώ ο Αργυρούδης. Θα επαναφέρει μπροστά εδώ το κεφαλιά πάσα από τον Σφιντσιώτη και πάλι. Απομακρύνει ο Μουρόπουλος. Πιο αριστερά για τον Παθανασίου. Σε πλάγιο. Επαναφορά σε προχώνο, η μπάλα παραμένει και πάλι σε πόδια φιλοξενουμένων με τον Δήμτση να παίζει την μπάλα σε πλάγιο βέβαια. Σιγά σιγά προς το 78. Το σκορ παραμένει στο 1-1. Yeah.
Κόντρες με τον Λίκο Λάριν Επλαγιό. Είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Ηρακλή. Και είναι και η πρώτη για τη Μάδιτο. Η δεύτερη για την ακρίβεια. Αποχωρεί ο Τσιφτσής. Ο Τσιφτσής. Στη δεύτερη έχει περάσει με το νούμερο 13 ο Τσουκαλάς. Και αποχώρησε ο Μπιρμπιχάτζε για τον Ηρακλή Μωδίου στη θέση του ο Παζαρλής. Προθεμένη παλιά μπροστά με το center forward να παίζει πλάτη του Βαλουα, γυρίζει με τη σειρά του στον Δίμτσι. Από εκεί και παίρνει παιχνίδι των δύο, του stopper και του center forward, για το οποίο θα γίνει αποδέκτη στην Επλάγιο. Ήταν ο Βορμινός στην κορυφή της επίθεσης, φουνταριστός έπαιξε. Πλάγιο. Επαναφορά πάντοτε πιο αριστερά για τον Νέκο. Η μπάλα πιο πίσω. Ο αμυντικός σκάφη είναι εκείνος ο οποίος ελέγχει, σηκώνει την μπάλα με τη σειρά του μπροστά για τον Παζαρλή. Πρώτος την μπάλα, ποιος πρέπει να είναι. Ποιος είναι. Είναι ο Τσουκαλάς. Σε πλάγιο. Όχι, ήταν ο Νέκος, θα δώσω, εκείνος ο οποίος έδιωξε. Επαναφορά πάντοτε από την αριστερή πλευρά, πρώτο στην μπάλα. Θα φύγει ο στόπερ, είναι πλάγιο. Εδώ με τον πλάγιο, χάφνα επαναφέρει για τον Ελισποντό. Θα φτάσουμε τη μία το center forward και φαλιά πάσα πιο πίσω, συνεργασία των δύο. Κατεβαίνει ένας ακόμη από την κορυφή, δεν είναι άλλος από τον Βορμινό, ο οποίος στρίβει το κορμί του. Βορμινός είναι συμβολή, καθυστερεί. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Μπορούσε να σουτάρει με τη μία. Μπορούσε να το πάρει πάνω, να το πάρει μόνος του. Και από εκεί και πέρα στον αντίποδα. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Βγαίνει στην κόντρα επίθεση ο Ηρακλής. Σε πλάγιο. Επαναφορά πρώτος στο κεφάλι, με το κεφάλι. Πριν να το σκιώτασε και ο οποίος ακολούθησε. Όχι, ήταν ο Χάβος. Συνεπώς. Παιχνίδι το οποίο παίρνει συνέχεια και πάλι. Το γέμισμα στον άξονα, πρώτος στην μπάλα, ο Δίμτσης παίζει την μπάλα πιο πίσω. Θέλει να πάρει θέση ο Παζαρλής για να γίνει αποδέκτης, ελέγχει ο Μουρόπουλος. Ο οποίος εξαπολύει το σπριντ, έτοιμος να πάρει και το δυνατό σούτ το δεξί. Εκεί όπου μόνον ο, ποιος ήτανε, ο Δίμτσης ήταν εκείνος ο οποίος πήρε την κοφτή δίπλα. Παπαδημητρίου, στερεόλο εξτρέμ. Θα αδειάσει προς στιγμή τον αντίπαλό του, θα κερδίσει το φαουλ. Θα χειμίσει μπασαριστά για τον Σκιάνο, ο οποίος θα σκάψει την μπάλα στον άξονα, υπάρχει πλεονέκτημα παίχτη. Έχω την εντύπωση ότι ήταν 3-3. Αλλά σε πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα ήταν περισσότερο στη θέση που είχαν δύο στο δεφόρ. Ήταν δύο πιο μπροστά, ένας πιο πίσω για την άμυνα του Ελίσποντου, δύο στην επίθεση, ένας πιο πίσω βέβαια σε ρόλο Μπαλαντέρ για να κερδίσει προφανώς την ασίστ για τον Ηρακλή. Thank you.
γέμιζα από τον Καλιακάτσο και πάλι. Θέλει να πάρει το κοντρόλ της τάσης, προς στιγμή διορθώνει τα κακοσκήμενα. Ο Νέκος. Πίσω η μπάλα. Στον Χάβο, από εκεί με τη μία στον Τζουβελέκη. Και από εκεί με απευθείας βέβαια σε out. Πίσω η μπάλα στον στόπερ, αφήνει προς στιγμή ο Σαχινίδης. Η μπάλα παίρνει ύψος από τον Δίμτσι και κάνει ένα πρόστιχο γκέλ. Πρόστιχο στην κυριολεξία, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Κοιτάξτε τι έγινε με τη βοήθεια του αέρα. Δύο ένα Ελίσποντος. Δεν το περίμενε κανένας βέβαια τέτοιο γκολ, σίγουρα. Δεν φταίει σε καμία περίπτωση ο Καλιακάτσος, ο οποίος κινήθηκε παλικαρίσκια βέβαια και σίγουρα αξίζουν τα εύσημα στον τερματοφύλακα. Ωστόσο ο αέρας που βυσάει εδώ είναι ιδιαίτερα δυνατός. Έστειλε την μπάλα. Πίσω από τον Νέκο. Καμένα η μπαλιά από τον Παθανασίου. Έχω την εντύπωση το τρέμα το χρεώθηκε από τον Παθανασίου ο Δημήτρης. Τώρα σας την κυριολεξία, δεν μπορώ να το διακρίνω εγώ. Ζητώ συγγνώμη. Στην μπάλα ο Νέκος, ο οποίος θα σκάψει τη αντισκάψη στο ύψος περιοχής. Τα κυριακή και πάλι αποδέκτης, έχει μπροστά του μόνο τον Δίντσι να περάσει, καθώς ένας ακόμη καταφέρνει για να του κλείσει το πεδίο. Κερδίζει το πλάγιο. Επαναφορά από τον Δίντσι, από τον Αδιόδοσο, από τον Δημητρίου, για τον Ροσκάμ πιο δεξιά του. Το λάθος ωφελείται και πάλι. Η άμυνα του Ηρακλή με τον Βούλγαρη σε ασταλτικά καθήκοντα να πέσει την μπάλα πιο πίσω στον Γιανακούδη. Τελευταίος θα συνεργαστεί και πάλι με τον πρώτο, οι δυο τους στην επέλαση. Πάντα από τη δεξιά πτέρυγα. Απαχρύνει ο στόπερ για τα καλά βέβαια. Σε ένα χώρο που κινείται με το κεφάλι ο Βορμπινός. Από εκεί και πέρα θα σκάψει την μπάλα μπροστά για τον Αργυρίδη, ο οποίος θα ανοίγει το σπιν και έχει τη μοναδική ευκαιρία να πατήσει περιοχή, να πάρει την κοφτή τρίπλα, να τα κάνει όλα βέβαια. Κάνει το φάουλ ωστόσο. Πολύ δύο λεπτά ακόμα για συμπλήρωση το 90. Το σκορ έχει φτάσει πλέον στο 2-1. Καθαρή ανατροπή. Το 0-1 του πρώτου μέρους έχει γίνει 2-1 πλέον. Η μπάλα στην επέλαση για τον Ηρακλή. Out. Πάρτε μια φούσκα με
Δημητριάδης απαγώστηκε λίγο το παιχνίδι. Θα δω συνέχεια στο παιχνίδι, τόσο λίγο βέβαια. Μέχρι ο Τσουβελέκης να στήσει την μπάλα. Το ελεύθερο από τον Τσουβελέκη και πάλι στην δεύτερη πτέρυγα. Σηκώνεται πρώτος την μπάλα, ήταν ο Χάβος, γυρίζει με τη μία στον Βορμινό, είναι πλάγιο. Επαναφορά από τον Γιανακούδη. Κατεβαίνει στο σημείο ένας ακόμη, είναι συνεργασία των δύο, τρέχει και ο Πασαλής θα γίνει αποδέκτης και ανοίγει το σπριντ, γίνει μοναδική ευκαιρία στα πόδια του να κατεβάσει κάποια την παλιά για τον Παδημητρίου, συνεργασία με τον Δίντς, ο οποίος κατεβαίνει και αυτός φουνταριστός στην επίθεση. Κερδίζει το φάουλ. Παλιά στον άξονα η μπάλα περνάει, επικίνδυνα πρώτος. Επάνω της θα πέσει ένας. Και πρέπει να είναι ποιος, είναι ο Τσιότρας εκείνος ο οποίος θα ανοίγει το σπίτι, είναι 3-3 και είναι μεγάλη ευκαιρία εδώ να την ευνηδιάσει τους πάντες και τα πάντα. Σκεπτικό πραγματικά, πολύ καλό. Πήγε να πλασάρει, να σκάψει την μπάλα και να κρεμάσει τον Καλιακάτσο. Ωστόσο η εκτέλεση ήταν ιδιαίτερα δυνατή. Από μακρινή απόσταση βέβαια. Τρίτη και τελευταία αλλαγή για τον Ελίς Πόντο, αποχωρεί ο Παπαθανασίου. Στη θέση του ποιος είναι ο Νακόπουλος. Μπαδεύει ο πίσω από τον Ακόπουλο στον προφανώς στον Χάβο. Και από εκεί και πέρα είναι παιχνίδι των δύο. Το σήμα της μπάλας και φαουλ. Το Ροσιάν. Μια μεγάλη μπαλιά, η μπάλα κάνει ένα γκέλ, φτάνει στάξ στο κεφάλι του Σαχινίδη. Το κοντρόλ από τον Δίμψη. Καθυστερεί λιγάκι ο Τσιότρας. Κάπου εδώ τελειώνουν όλα και αρχίζει η φιέστα. Αρχίζει.